Εδώ στο στούντιο, Κώστας Πουλιακίδας, Δημήτρης Κουκλουμπέρης και Μάριος Σαραβατινός μαζί μου. Να τους καλησπερίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Κώστα Πουλιακίδα. Νομίζω η είδηση μέχρι στιγμής που έχει βγει δεν αφορά την πολιτική, αφορά την ένωση των δύο, του Τάιλερ και του κυρίου Κασελάκη. Τα δεσμά αναμένεται να προχωρήσουν αύριο, να γίνει ο γάμος όπως ακούσαμε στο New Hampton. Στα Χάμπτον. Στην Υόρκη. Ένα προάστιο, μια περιοχή οποία εξαιρετικά, στην οποία γίνονται πολύ συχνά γάμοι, γιατί είναι μια πολυτελής περιοχή. Οπότε είναι φημισμένα δηλαδή για τις χαμηλές τελετές που γίνονται. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αύριο η μεγάλη κουβέντα θα ήταν για το τι άφησε πίσω της αυτή η πολιτική γραμματεία. Εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται και πάλι στον κύριο Κασελάκη. Όχι αυτή τη φορά για πολιτικούς λόγους, αλλά για τους προσωπικούς, δηλαδή για την συνένωσή του με τον κύριο Τάιλερ. Να καταλάβουμε όλοι μας, και εμείς που είμαστε λίγο εντός εισαγωγικών το λέω, κοινωνικά μαμούφ, ότι η κοινωνία αλλάζει και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θέλω να υπενθυμίσω. Και η ατζέντα αλλάζει κάποιες φορές. Και η ατζέντα αλλάζει και μάλιστα αλλάζει εξ Αμερικής. Να σου υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι πριν από λίγους μήνες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ελπιδοφόρος, ήρθε στην Αθήνα για να ευλογήσει τη βάφτιση δύο παιδιών ενός ομόφυλου ζευγαριού. Πριν από κανένα χρόνο, 1,5 ήταν αυτό, ναι. Έχεις δίκιο. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, άρα τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε εμείς που παρακολουθούμε στενάχωρα το στενό πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα, για τα πολιτικά συμπεράσματα. Αν υπάρχουν τρία πράγματα που μπορεί να πεις. Για μένα το βασικό δεν είναι το πότε θα γίνει το συνέδριο. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα δοθεί μια μάχη. Θα το εξηγήσω μετά. Το βασικό είναι που είπε ο κύριος Κασελάκης σήμερα είναι iSyriza. Από το iSyriza, από την αναβάθμιση του iSyriza, θα περάσουν τα πάντα στο νέο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης έχει μια πολιτική χρέωση, η οποία είναι η αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλλαγή του branding, να το πω έτσι, αγγλιστή. Του ΣΥΡΙΖΑ, το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο και κατά πόσο ο κόσμος, οι πολίτες θα μπορούν να βρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ένα χώρο στον οποίο οι προτάσεις τους, οι ιδέες τους θα μπορούν να ακούγονται. Αυτό είναι που θέλει να κάνει ο κ. Κασελάκης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό και συνέχεια όλο και περισσότερο παρουσιάζει και βγάζει πιο μπροστά το iSyriza, αυτή την πλατφόρμα. Με δεσμεύσεις για τον τρόπο που θα λειτουργεί, για το πώς θα συντονίζεται, για τα think tank τα οποία θα γίνονται κτλ. Αυτό είναι ένα και κατά την άποψή μου το βασικό. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το ζήτημα της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος, σύγχρονη αυτοδύναμη αριστερά, και μάλιστα αποσαφήνισε και το θέμα της συμμαχικής πολιτικής, λέγοντας ότι θα κάνουμε συμμαχίες με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις όταν και όπου χρειάζεται, το οποίο προκειμένου να ανακοπεί η Νέα Δημοκρατία, το οποίο σημαίνει ότι δεν υιοθετεί την άποψη στις ευρωεκλογές να κατεβούν όλα τα κόμματα, τα Πασό και ΣΥΡΙΖΑ να κατεβούν μαζί. Το τρίτο είναι το θέμα του συνεδρίου. Στο συνέδριο λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο απόψεις. Η εισήγηση του κ. Κασελάκη λέει τέλη 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου. Η ομπρέλα λέει γρήγορα. Βλέπουμε εδώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ομπρέλα λέει τώρα Νοέμβριο, αλλά το καλοκαίρι ήταν η ομπρέλα η οποία έλεγε όσο γίνεται πιο αργά. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα αξιοποιηθεί για μια καταμέτρηση δυνάμεων. Από ό,τι φαίνεται, αν γίνει ψηφοφορία, αυτό θα γίνει. Θυμάμαι εγώ ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, όπως είναι το πότε θα είναι έτοιμο το κόμμα για να κάνει συνέδριο. Αν προλαβαίνει δηλαδή να κάνει συνέδριο σήμερα που συζητάμε 18 Οκτωβρίου, προλαβαίνει να κάνει συνέδριο τον Νοέμβριο. Είναι κάπως περίεργο. Θυμάμαι τον Άσο Ηλιόπουλο, όταν λίγες μέρες πριν τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι το συνέδριο λογικά θέλει μια περίοδο 2 μηνών προσυνεδριακού διαλόγου, άρα θα γίνει Γενάρη, Φλεβάρη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη και πάμε να δούμε λίγο, Δημήτρη, τη δήλωση αυτή, να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, να δούμε τη δήλωση που έκανε το πρωί ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Αν θέλεις πολύ σύντομα να σου πω μόνο σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα, ότι είναι υπαρκτό αυτό. Δηλαδή ότι δεν είναι ένα κατασκεύασμα των μέσων ενημέρωσης, ότι υπάρχει μια κρίση η οποία αποτυπώνεται και στα όργανα. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και δείχνει το τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ότι η ενότητα θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Κασελάκης, υποστηρίζει ότι
η ενότητα, η δράση και η πρόταση είναι το τρίπτυχό του, αλλά νομίζω ότι το χάσμα αυτό, η κρίση αυτή είναι υπαρκτή, αποτυπώνεται. Εντάξει, δεν έπεσε πάντως κανείς από τα σύννεφα. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα εξελίξεων. Δεν είχε κάποιο πολιτικό διακύβευμα. Δεν είχε κάποιο αντιγύρισμα. Ενότητα, δηλαδή θέλω αυτά, ότι ζητάω κάτι. Είναι απλώς ενότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία, μένουμε όπως είμαστε εδώ που είμαστε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μόλις επιστρέψουμε.